Η χώρα ξέρει ποιο είναι το πραγματικά επιδημιολογικό της φορτίο όταν τέλειωσε το πρώτο lockdown. Το ξέρει. Το ξέρετε εσείς. Εσείς το ξέρετε. Εσείς κύριε Σαριγιάννη το ξέρετε. Εγώ μπορώ να κάνω μια εικασία με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Εικασία. Εσείς κύριε Λιονί το ξέρετε. Όχι. Στον αέρα είναι η μελέτη της πορείας της πανδημίας στη χώρα μας, όπως αποκάλυψε μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV ο μηχανικός περιβάλλοντος, τα μοντέλα του οποίου χρησιμοποιεί η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Τα στοιχεία που τους δίνονται είναι τουλάχιστον ελλειπή. Παίρνω τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, παίρνω στοιχεία κινητικότητας από την Google, από τότε που άρχισαν να τα δίνουν. Και χρησιμοποιούμε μοντέλα συμπεριφοράς για διαφορετικές καταστάσεις, για μαγαζιά, για εμπορικά κέντρα, για σχολεία. Εμείς ως δημοσιογράφοι παίρνουμε αριθμό τεστ και κρουσμάτων. Και πολλοί συναδελφοί σας παίρνετε πιο αναλυτικά στοιχεία, για παράδειγμα, πού γίνονται τα τεστ, στην κοινότητα, σε περιοχές, στα νοσοκομεία. Όχι, ξέρετε όχι. Την προέλευσή τους. Παίρνετε αυτούς που... Όσους συχνηλατούν, σας δίνουν τέτοια στοιχεία εσάς? Όχι, δεν έχω παραπάνω στοιχεία. Έχω τα στοιχεία περίπου που έχουμε όλοι σχεδόν. Έχουμε λίγο παραπάνω στοιχεία σε σχέση με τη διαθεσιμότητα. Μέθ τα έχω σε real time, αλλά τίποτα παραπάνω. Θα είχατε την ανάγκη να είναι πιο εμπλουτισμένα? Θα ήθελα σαν το νερό στην έρημο. Πραγματικά αυτό λείπει, αν θέλω να πούμε την αλήθεια. Άρα υπάρχει κίνδυνος αστοχίας των ανακοινώσεων που γίνονται από τη στιγμή που λείπουν? Για να λείπουν και από εσάς σημαίνει δεν τα έχουν ούτε οι ίδιοι. Εγώ αυτό, ή υπάρχει περίπτωση να τα έχει ο ΔΗ, αλλά να μην τα παίρνετε εσείς? Εγώ νομίζω ότι κάποια στοιχεία τα έχει. Ο ΔΗ δεν μπορεί να μην ξέρει πόσα τεστ έκανε στο Ηράκλειο, ας πούμε. Εγώ δεν το ξέρω. Αναγκαστικά παίρνω τα τεστ που λέει ο ΔΗ ότι έκανε σε όλη την χώρα. Όπως θα σας έλεγε και ο κύριος Ιωαννίδης που τον έχετε βγάλει αρκετές φορές, ένα μοντέλο και τα αποτελέσματά του είναι τόσο καλά όσο τα στοιχεία τα οποία εισέρχονται σε αυτό. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Θεόδωρος Λίτρας, πρώην επιδημιολόγος του ΕΟΔΗ, που επιβεβαίωσε πως ουσιαστικά η επιδημιολογική επιτήρηση στη χώρα μας γίνεται χωρίς στοιχεία. Κάτι το οποίο είναι αρκετά προβληματικό είναι ότι δεν μας... πραγματικά πάρα πολύ προβληματικό, είναι ότι δεν γνωρίζουμε αναπεριοχή τον αριθμό των τεστ που γίνονται. Ακούω δηλαδή, ενώ βλέπω στις εκθέσεις του ΕΟΔΗ να δίνεται ένα γενικό σύνολο με το πόσα τεστ γίνονται κάθε μέρα, δεν έχω δει κανέναν ποτέ να λέει ότι στην τάδε περιοχή γίναν τόσα τεστ και βρέθηκαν τόσα κρούσματα. Παρά μόνο δίνουμε τον αριθμητή. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιδημιολόγος για να το καταλαβαίνει ότι δεν βγαίνει άκρη με τέτοιου είδους πληροφορία. Όταν συλλέγατε εσείς τα στοιχεία, τα είχατε ανάλογα με τις πύλες εισόδου, τα νοσοκομεία, όσους εθελούσια προσέρχονται για εξέταση με συμπτώματα, ανιχνεύσεις σε δομές, γυροκομεία, τυχόν τυχαία δείγματα μεμονωμένα, ή επειδή τότε είχαμε 800 τεστ ημερησίως και να θέλατε δεν μπορούσατε? Όχι, δεν τα είχα τόσο αναλυτικά. Ο αριθμός των κρουσμάτων που ανακοινώνεται, 1000 ξέρω εγώ ή 2000 κάθε μέρα, δεν λέει απολύτως τίποτα, εάν δεν ξέρουμε τον παρονομαστή, πόσα τεστ έχουν γίνει και την ποιοτική του σύνθεση, αυτό ακριβώς που αναφέρατε. Τι πληθυσμοί είναι πληθυσμοί ασθενών, είναι τυχαίοι έλεγχοι στον δρόμο κτλ. Κτλ. Επειδή αυτά, εξ όσων γνωρίζω, και τα δύο δεν τα γνωρίζουμε, Την καλύτερη δουλειά επιδημιολογικά για την παρακολούθηση των τάσεων της επιδημίας, του περίφημου RT, μπορούμε να την κάνουμε επί των νοσηλειών και των θανάτων. Που πάλι όμως δεν είναι όλη εικόνα, γιατί έχεις και κόσμο που είναι στο σπίτι, έτσι δεν είναι, έχεις κόσμο που είναι σε άλλες δομές. Δεν είναι μια πλήρης εικόνα λοιπόν για καθόλου τη χώρα. Καθόλου πλήρης εικόνα, καθόλου. Αλλά είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς. Πείτε μου κάτι, στοιχεία από την ιχνηλάτηση λαμβάνατε τουλάχιστον όσο προλάβατε εσείς να είστε εκεί? Όχι. Όχι. Δηλαδή, μέσα στο καλοκαίρι, ρωτάω κύριε Λίτρα, εσείς ό,τι θέλετε μου λέτε και ό,τι γνωρίζετε και μπορείτε να πείτε, μέσα στο καλοκαίρι δεν λαμβάνατε στοιχεία ιχνηλάτησης του τι συνέβαινε στη χώρα? Τα στοιχεία ιχνηλάτησης τα είχε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.